Με τέτοιο μπόνους στη winmasters.com.cy ένεση λάθος. Τεξέιρα, Τόρες, πίσω στο Λαφράνς. Πιέζει ο Γιάννου, έγινε το λάθος, η κόντρα κόρνερ ή όχι, στον Γιάννου χτύπησε η μπάλα. Η πάσα αριστερά στον Γκαμπιονέτα, η σέντρα είναι καλή, έδιωξε ο Κάσες, γίνεται σούτ πάνω από την εστία. Παίρνει ο Σίλβα, έχει δίπλα του τον Γκαμπιονέτα, κάνει κίνηση και ο Τόρες. Από μακριά το σούτ, έδιωξε με δυσκολία σε κόρνερ ο Χουάν Πάπλο. Μπορεί και ο Σουάρες που εκτέλεσε και τα δύο κόρνερ. Με αντίθετο φάλτσο να πάει στην περιοχή η μπάλα, όχι ο Μπενίτεθ τελικά, είναι καλή εκτέλεση ο Λαφράνς. Εκτελεί τώρα ο Σουάρες, με δυσκολία έντοξε στο κλειστή του γωνιά εκεί ο Χουάν Πάπλο. Τρισκόφσκι, Τρουγιόλς, Ακοράν και πάλι ο Τρισκόφσκι, υπάρχουν προϋποθέσεις. Εδώ το γύρισμα, η μπάλα περνάει από όλους και φεύγει έξω. Κάσες και πάλι ο Νέλσον. Για να δούμε την επιλογή του, Κάσες, κάνει σέντρα για τον Τρισκόφσκι, γκολ εκπληκτικό για την ΑΕΚ με Ιβάν Τρισκόφσκι. Εδώ ξανά ο Νέλσον έδωσε στον Κάσες, τραβήχτηκε εκεί, κρατήθηκε ο Τρισκόφσκι για να μην είναι σε θέση offside και δεν ήταν και το σούτ με δύναμη στο γάμα της εστίας του Βοζίνια, ΑΕΛ ΑΕΚ 0-1. Μένει μπροστά η ΑΕΛ, η πάσα του Τραυκόφσκι. Η σέντρα για τον Τεξέιρα, η κεφαλιά ο Σίλβα είναι, ισοφαρίζει. Λεάντρο Σίλβα, μεσή απάντηση από την ΑΕΛ στο 55ο λεπτό. Μέσα σε 4 λεπτά, 2 γκολ. Από το ύψος της μικρής περιοχής. Ο Χέφελ εκτελεί με το αριστερό το φάουλ, περνάει μπάλα από όλους, η μπάλα στα δίχτυα, αυτογκόλ ο Μητρέα. Για να δούμε ξανά εδώ, ναι, αψυχολόγητη ενέργεια, για να δούμε και από εδώ, Μπενίτεθ, Μέσκα. Και πάλι ο Λιάντρο Σίλβα, δοκιμάζει σιούτ από μακριά μόλις έξω. Γρήγορα ο Σουάρες τον Τόρες, είναι γρήγορος, Τόρες το σούτ, μεγάλη απόκρουση από τον Χουάν Πάπλο, από πλάγια θέση, περνάει πάρα παράλληλα από το σούτ του Τεξέιρα. Στο 68 λεπτό παραχτύπησε στον Πάπλο και πήρε μια παράξενη τροχιά. Ο Μπενίτεθ με δύναμη, μπάλα πέρασε, ναι, 2-2, ισοφαρίζει ΑΕΛ με Μπενίτεθ. Εφνιδίασε τον Χουάν Πάπλο. Δεν φαίνεται εδώ, αλλά είναι το σώμα του Χουάν Πάπλο, αλλά πρέπει να πέρασε η μπάλα. Για να δούμε από εδώ να βγάλουμε άκρη. Αν... ναι. Γίνεται μια παλιά. Δύο για την κεφαλιά. Διώχνει ο Μουρίγιο. Η μπάλα στο Λεάντρο Σίλβα. Το σούτ γκολ! Εκπληκτικό γκολ ο Λεάντρο Σίλβα από μακριά, τραντάζει τα δίχτυα του Χουάν Πάπλο. Η ΑΕΛ γυρίζει το παιχνίδι. Ξανά η κεφαλιά από τη μεγάλη παλιά που έγινε. Διώχνει ο Μουρίγιο. Κατεβάζει και σουτάρει ο Λεάντρο Σίλβα. Δεν μπορεί ο Χουάν Πάπλο και η ΑΕΛ γυρίζει το παιχνίδι. Παίρνει για πρώτη φορά προβάδισμα στον αγώνα. Και πάλι με Λεάντρο Σίλβα να χτυπάει. Πού πας, πάρε τώρα τον μπόνους. Ένεση λάθος.